Γεια σας φίλοι μου. Είμαι στο περιφερειακό, άφησα το γιο μου στο σχολείο και τώρα θα πάω. Έχω φτάσει κοντά στο Bagnat Rad Road. Θα πάω να κάνω 90 days report για τη βίζα μου. Okay, normally this I did it online, but today because I like to make one video, I'm show you the immigration I'm going. Το immigration που θα πάω. Αυτό εδώ πέρα είναι προσωρινό. Κάνουν ανακαίνιση το κανονικό, λόγω του ότι το SkyTrain έκανε στάση εκεί πέρα. Εδώ και 3-4 χρόνια είναι το SkyTrain που πάει εκεί, το τρένο, αλλά έχουν ξεκινήσει ανακαίνιση να κάνουν καινούρια κτίρια και να κάνουν αερογέφυρα, skywalk, για να ενώνεται. Κάτσε να μην μπερδευτούμε εδώ. Τσομπουρί, here, ok. Καλά πάμε. Για να βγούμε στον δρόμο Bagnat Rad θέλω. Τι λέγαμε, λέγαμε για το immigration των αλλοδαπών. Κάνουν γέφυρες, κάνουν καινούργια κτίρια για να ενώνεται κατευθείαν, να μην περπατάει ο κόσμος στις βροχές και σε αυτά. Να βγαίνει κατευθείαν με την αερογέφυρα και να περπατάει και να ενώνεται. Οπότε τώρα θα σας πάω στο προσωρινό να δείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε το Bagnat Rad Road. Η ώρα τώρα είναι 8. Να δω ακριβώς τι ώρα είναι, παιδιά. Η ώρα είναι τώρα 8 και 10 κοντά. Κοντεύει. Τώρα μπήκαμε Bagnat Rad Road. Εδώ θα πάμε για 3-4 χιλιόμετρα περίπου και μετά θα βγω King Cow Road. Να κάνουμε U-turn, να αναστροφή και να πάμε για εκεί. Να πάμε να σας δείξω το immigration. Λογικά αυτή την ώρα, λογικά πρέπει να έχει πάρα πολύ traffic. Αυτός ο δρόμος, ο King Cow Road, είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους για μηχανάκι. Και πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι νόμιζα. Δεν έχει πολλή κίνηση. Άμα συνεχίσω ευθεία από εδώ, πάω για Τσομπουρί, Παταγιά, Ραγιόν, παραθαλάσσια μέρη. Για να προσέξουμε εδώ λίγο τους καθρέφτες μας. Θα σας κάνω ένα ταξιδάκι να το δείτε και τον δρόμο. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γέφυρα, θα χρησιμοποιήσω να σας πάω στο Τσομπουρί. Είναι ωραία τώρα. Εδώ τώρα, παιδιά, θα το κλείσω το βίντεο και θα τα ξαναπούμε μόλις θα βγούμε King Cow Road. Εδώ θα βρούμε λίγο κίνηση λογικά. Okay. Εδώ είμαστε. Καλά, ευθεία γίνεται κόλαση. Γι' αυτό τον δρόμο σας λέω, παιδιά. Ευθεία άμα πας, είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους. Θα σας δείξω από που ξεκινάει. Εγώ θα τον περάσω, δεν θα τον χρησιμοποιήσω, γιατί θα πάω αλλού. Έχει πάρα πολλά φορτηγά, είναι πραγματικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους για μηχανάκια εδώ στην Ταϊλάνδη. Εδώ τώρα βγαίνουμε King Cow Road. Εμείς θα βγούμε να κάνουμε την πρώτη την αναστροφή. Εδώ πέρα θα κάνουμε αναστροφή εδώ πέρα. Λίγο επικίνδυνα όπως βλέπετε. Ο λόγος που έχει πολλά φορτηγά και τέτοια, παιδιά, είναι ότι έχει πολλές βιομηχανίες. Το προλάβαμε, οκ. Okay. Ωραία, εμείς θα κάνουμε εδώ αναστροφή. Βλέπετε τι γίνεται, παιδιά, από απέναντι. Άμα συνεχίσεις ευθεία, πας στο Βαρναμπούμι Airport.
Νομίζω θα περάσω τώρα αυτή τη φορά. Περιμέναμε σχεδόν 5 λεπτάκια έτσι να προλάβω και εγώ να περάσω για να μην μας περιμένουμε κι άλλο μετά. Ωραία. Λίγο προσεκτικά εδώ τώρα. Okay. Φύγαμε. Και τώρα παιδιά η κίνηση που σας είπα για τα φορτηγά ξεκινάει από εδώ. Βλέπετε η ουρά από που ξεκινάει. Όλοι αυτοί τώρα θέλουν να βγουν μέσα Bagnat Rat Road για να πάνε να κάνουν U-turno, να πάνε στις δουλειές τους. Δείτε από που ξεκινάει. Εμείς θα πάμε ευθεία τώρα για να βγούμε στο, για να πάμε στο immigration. Κάτσε να αλλάξω γιατί βλέπετε τι γίνεται. Διπλή και τριπλή μερικές φορές. Έχει τρεις γραμμές τώρα για να μπουν μέσα, παιδιά. Ο λόγος που γίνεται αυτός είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά φορτηγά. Όχο, άστο καλύτερο, άστο. Άλλαξα γνώμη. Περιμένουν ακόμα. Είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνος. Και με το αυτοκίνητο είναι επικίνδυνα. Ωραία, τώρα εμείς φεύγουμε από... Εδώ παιδιά, άμα δείτε τι γίνεται πραγματικά. Πραγματικά θέλω να σας τον δείξω αυτόν τον δρόμο. Α, φαίνεται καλό. Okay, φαίνεται να μην έχει πολύ κίνηση. Μακάρι. Εδώ πέρα η αστυνομία έχει μπλόκο για τα φορτηγά. Τον βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ τον άλλον τον βλέπετε τι κουβαλάει, παιδιά, τι τυχερός. Ήταν απασχολημένοι και οι δυο. Εδώ τώρα θέλει λίγο προσοχή να μην χαθούμε. Δεν θέλει να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τη γέφυρα. Ωραία. Σχεδόν έχουμε φτάσει για να στρίψουμε τώρα αριστερά. Άμα πας αριστερά από εδώ κάτω, κάτω από τη γέφυρα κάνεις αναστροφή για να βγεις από την άλλη πλευρά του δρόμου. Μία παρόμοια τέτοια θα κάνουμε αναστροφή εκεί για να βγούμε στο immigration, να πάμε από την άλλη πλευρά. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Εμείς είμαστε τυχεροί, νομίζω μπορώ να περάσω από εδώ τώρα. Αυτοί περιμένουν να πάνε ευθεία, εμείς θα στρίψουμε εδώ. Bong Bo, Bong Bo πας ευθεία, Bong Bo πάμε εμείς. Τώρα δεν ξέρω άμα το προφέρω καλά. Εδώ είμαστε τώρα. Εμείς είμαστε εδώ τώρα. Θα στρίψουμε αριστερά να προσέχουμε εδώ τώρα το ποδηλάτι. Okay, πάμε για να κάνουμε αναστροφή κάτω από τη γέφυρα. Εδώ είμαστε, εδώ παιδιά, rain season, όταν έχει πάρα πολλές βροχές, πολλές φορές έχει flat εδώ πέρα, είναι πλημμυρισμένα. Έχει τύχει να έχω έρθει με το μηχανάκι. Βασικά έρχομαι με το μηχανάκι μου εδώ πέρα γιατί κάνω πιο γρήγορα. Anyway, σήμερα δεν είχε πολλή κίνηση. Κάναμε σχεδόν τον ίδιο χρόνο. Okay. Έχει τύχει μια φορά γύρισα πίσω.
Δεν μπορούσα να μπω, είχε πολύ, ήταν πολύ πάνω το νερό. Για να μην μπερδευτούμε τώρα και το χάσουμε το δρόμο, εδώ είμαστε, να βγάλουμε φλάς. Πάμε να παρκάρουμε εκεί και περπατάμε μετά εκεί, okay, για να φτάσουμε. Για να παρκάρουμε εδώ. Οκ, okay, φίλοι μου, τώρα θα πάω να βγάλω φωτοτυπίες και θα πάω να κάνω 90 days report. Τα λέμε μετά. Οκ, okay, εδώ είμαστε. Αυτό εδώ είναι. Κάτω έχει market. Εμείς θα πάμε εκεί, θα πάω να βγάλω φωτοτυπίες εκεί κάτω. Και μετά θα ανεβώ πάνω για να πάρω νούμερο για να περιμένω. Συνήθως εδώ δεν περιμένεις τώρα πολύ, γιατί όλα γίνονται online. Απλά αυτή τη φορά εγώ ήθελα να έρθω με το αυτοκίνητο για να σας δείξω και τη διαδρομή. Εδώ είμαστε. Εδώ έχει και κεφάλια. Από εκεί είναι το πάρκινγκ για τα μηχανάκια. Και εδώ μέσα έχει μάρκετ, έχει διάφορα φαγητά, έχει πολλά πράγματα. Εδώ τώρα είμαστε, θα πάω να βγάλω φωτοτυπίες. Εδώ είναι το shop που βγάζω φωτοτυπίες. Να δώσω το διαβατήριό μου. Εδώ είμαστε. Οκ, okay, μόλις τελείωσα με τις φωτοτυπίες, εδώ τις έχω όλες. Τώρα θα ανεβούμε πάνω, να πάμε να βγάλουμε, εδώ είναι, πουλάνε διάφορα πράγματα, έχει μάρκετ, έχει φαγητά εδώ να σας δείξω. Εδώ έχει μάρκετ, έχει φαγητά. Okay, let's go upstairs now. In the stairs, I'm close the camera because no around to film it up there. Εδώ είμαστε, τα λέμε παιδιά, κλείνω το βίντεο εδώ. Εδώ έχει το πάρκινγκ, απέναντι έχει πάλι μάρκετ και εδώ είναι και τα μηχανάκια που παρκέρνουν. Okay, φίλοι μου, after, μετά από 10 λεπτά τελείωσα. Τώρα πάμε πίσω στο πάρκινγκ για να γυρίσουμε στο διαμέρισμα. Περπατάμε πάλι από εδώ να πάμε πίσω. Εδώ είμαστε. Πάμε στο πάρκινγκ να πάρουμε το αυτοκίνητο και να φύγουμε. Τα λέμε μετά. Κλείνω το βίντεο τώρα. Πάμε πάλι. Πάω στο αυτοκίνητο. Περπατάω στο αυτοκίνητο. Οκ, φίλοι μου, φεύγω από το πάρκινγκ τώρα. Ωραία, φύγαμε τώρα, πάμε να στρίψουμε για να βγούμε έξω στο δρόμο. Ωραία. Πιάσουμε αυτή τη λωρίδα. Ωραία, άναψε το πράσινο. Έχουμε 80 δευτερόλεπτα να περάσουμε. Για να δούμε.
Okay, φίλοι μου, θα το κλείσω το βίντεο εδώ. Θα ξανανοίξω όταν είναι να στρίψουμε για Bagnat Rat Road. See you soon. Εδώ τώρα πρέπει να μπω εδώ μέσα αριστερά για να στρίψω να βγω Bagnat Rat Road. Εδώ τώρα είμαστε τυχεροί, μπήκαμε κιόλας. Οπότε το κλείνω πάλι, παιδιά, το βίντεο. Τα ανοίγω σε λίγο γιατί κολλάμε εδώ, μόλις είναι να στρίψω. Η αλήθεια είναι ότι έχει κίνηση για να στρίψουμε τώρα, γιατί μεγάλος δρόμος εδώ πέρα, βγαίνεις σε Bangkok, βγαίνεις Bagna, Port Bagna, να πας στο port, στο λιμάνι, για να πας στο λιμάνι. Αυτός ο δρόμος έχει κίνηση, γι' αυτό και υπάρχουν και πολλά φορτηγά εδώ, όπως θα δείτε, πολλά κοντέινερ. Έχει το λιμάνι εδώ πέρα κάτω, πιο κάτω, in Bagna Road. Τώρα όπου να είναι εδώ πέρα κάτω, όπως βλέπετε, θα στρίψουμε δεξιά, αριστερά, συγγνώμη, και θα βγούμε Bagnat Rat Road. Εδώ τώρα ενώνεται ο δρόμος που σας έλεγα, που είναι πολύ επικίνδυνος για τα μηχανάκια. Εμείς βγαίνουμε από γέφυρα από εκεί πάνω, κάνουμε U-turn, αναστροφή με γέφυρα και βγαίνουμε εδώ σε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος γίνεται πανικός. Πολύ, πάρα πολλά τέτοια τριαξονικά containers. Εδώ τώρα βγήκαμε Bagnat Rat Road. Εγώ τώρα θα μπω μέσα στο μεγάλο το δρόμο για να αποφύγω την κίνηση που έχει εδώ. Τώρα δεν ξέρω εδώ μέσα μπορώ να πω, όχι, αυτό είναι exit στο επόμενο νομίζω. Εδώ έχει γέφυρα να κάνεις αναστροφή, U-turn bridge. Να περάσουμε λίγο γρήγορα εδώ. Okay, φύγαμε. Εδώ είμαστε. Να μπούμε μέσα στο μεγάλο το δρόμο τώρα για να πάμε σπίτι. Και εδώ θέλει λίγο προσοχή πως μπαίνεις. Έρχονται, θεριακλίδες έρχονται. Θέλει πολύ προσοχή πως θα βγεις. Ωραία. Ωραία, περάσαμε από εδώ, πάμε τώρα. Συνεχίζουμε το δρόμο μας. Για να βγούμε στο Convict Road. Δέστε εδώ, παιδιά, πόσο πράγμα έχει βάλει πάνω στο πήγα. Κάτσε να το περάσουμε τώρα. Περάσουμε
ταξί εδώ. Δεν πάμε ευθεία. Άμα συνεχίσω ευθεία, βγαίνω στον περιφερειακό. Τώρα εγώ θέλω να πάω στο διαμέρισμα που μένω. Θα πούμε εδώ αριστερά, στο δρόμο εδώ στη γέφυρα, για να βγω στο Κουμβίτ Road. Εδώ η λωρίδα αυτή με οδηγεί εκεί πάνω. Εγώ συνεχίζω εδώ, τώρα αυτή η γέφυρα θα με βγάλει στο Κουμβίτ Road. Και τώρα το κλείνουμε το βίντεο εδώ γιατί έχει κίνηση. Εδώ τώρα βγήκαμε στο Κουμβίτ Road. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Κάτσε να δούμε πώς θα πάμε. Θα να μπω εδώ μέσα. Όχι. Ευτυχώς με άφησε να μπω από πίσω. Μπω από πίσω. Τώρα αν μπορέσω να βγω εκεί. Δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, πρέπει να προσέχεις και τα μηχανάκια εδώ, γιατί πετάγονται από παντού. Τώρα σιγά σιγά να μπούμε εδώ σε αυτή τη γραμμή. Εγώ θα μπω εδώ τώρα και θα στρίψω Ουντουμσούκ Road για να βγω στο διαμέρισμα που μένω. No forget subscribe, like, some comments. See you in the next video. See you, bye bye.